Οι ψεκασμοί συνεχίζονται κανονικά, απάντησε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, διευκρινίζοντας πως ήδη αναμένει τα πόρα σε ώρα και η καθαρογραμμένη απόφαση του Ελεκτικού Συμβουλίου, δίνοντας έτσι την απάντηση σε σειρά δημοσιευμάτων που στρέφονταν κατά της περιφέρειας. Το θέμα των κουνουπιών, εμείς ήδη προχωρήσαμε στη διαδικασία του ψεκασμού. Υπάρχει εδώ και 10 μέρες η απόφαση, η εγκριτική του Ελεκτικού Συνεδρίου και αναμένεται μόνο, νομίζω ότι πριν από λίγο. Ή σε κάποιο χρόνο, εν τόση ημέρα, θα έρθει και καθορογραμμένη απόφαση. Εμείς ψεκάζουμε το κατακόμιση. Αναφερόμενος εξάλλου στο θέμα της απομάκρυνσης των κυρίων Στυλιανίδη και Παναγιωτόπουλο από το κυβερνητικό σχήμα, ο κύριος Γιαννακίδης έκανε λόγο για εκπαραθύρωση που δημιουργεί προβληματισμό. Όσον αφορά τον ασχηματισμό, είναι επιλογή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ελπίζω και εύχεται ο κάθε Έλληνας να πετύχει. Τώρα, η εκπαραθύρωση των δύο φίλων υπουργών και του κ. Στυλιανίδη και του κ. Παναγιωτόπουλου μας δημιουργεί ένα προβληματισμό. Γιατί επί πολλά χρόνια μάθαμε η περιφέρειά μας να έχει εκπροσώπηση πολύ σημαντική σε επίπεδο αριθμού προσώπου στην κυβέρνηση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην Υφυπουργός Εργασίας, φέρεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την απομάκρυνσή του από το κυβερνητικό σχήμα, ενώ μιλώντας για την αποχώρησή του από το Υπουργείο Εργασίας στο ραδιόφωνο του Α, έκανε λόγο για πικρή γεύση στο στόμα.